Εσένα πώς σου φάνηκε σαν άντρας που είδες αυτούς τους δύο άντρες να κλαίνε? Κοίτα, δεν μπορώ... Κωνσταντίνες δεν κλαίει. Όντως. Αν κλαίω ή όχι. Δεν κλαίει. Έχω να κλάψω, δεν θυμάμαι ποτέ. Από πάπου μικρός. Σου είπα, εγώ γενικά συγκινούμαι με άλλα πράγματα. Δεν συγκινούμαι τόσο πολύ με βιώματα που έχω και τα σκέφτομαι και συγκινούμαι και δακρύζω. Εντάξει, ο καθένας λειτουργεί διαφορετικά. Ναι. Αλλά άμα θέλω να μιλήσουμε για τον Ηλία, έχει περάσει τόσα και αυτό σε αυτή την ομάδα, τόσα. Έχει ακούσει σκαμπανεβάσματα. Μετά από 6 μήνες, αν κάνει έναν απολογισμό και εκείνη την ώρα που σε ρωτάει και ο Σάκης και σκέφτεσαι ότι ίσως να είναι και υποψήφιος. Ίσως να είναι και η τελευταία σου μέρα στο παιχνίδι και κάνει ένα flashback. Εντάξει, λογικό να βρουκώσει και ο Ηλίας και εμένα, να ξεσπάσει αυτόν τον τρόπο. Κλάμα που έριξα στην τελευταία μου συνέντευξη. Και αυτό σε, αυτό σε αγγίζει και είτε είσαι συμπαίχτης είτε είσαι αντίπαλος. Και αυτό είδαμε και τον Πάνο που δάκρυσε και ο ίδιος μετά. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν έκλαιγε ο Ηλίας, δεν θα κλαίγε και ο Πάνος. Κοίταξε, το γεγονός ότι... γιατί οι άντρες έχετε και αυτό το ναι, ταμπού, ας πούμε, ότι οι άντρες θα πρέπει να κλαίνε. Που δεν ξέρετε τι ωραίο που είναι. Το ξέρω, αφού όλες οι γυναίκες με τον κλαίει ο άντρας τρελαίνονται. Δεν το ξέρω. Άντε, κλάψε λίγο. Δεν το ξέρω εγώ. Εδώ, όταν ήμουν εύζωνας, άκουγα τη στιγμή. Πρόσεξε όμως, όχι συνέχεια, γιατί μετά πάω στο άλλο άκρο. Είπαμε, όχι κλαψιάριδες. Άκουγα, όταν ήμουν εύζωνας και καθόμουν. Έκλαιγες. Όταν κάθεσαι ακίνητος για να κρατήσεις το μάτι ανοιχτό, σε κάποια φάση βουρκώνει το μάτι και δακρύζει. Ναι. Δεν γίνεται να το κρατήσεις χωρίς το. Συγγνώμη, δεν μπορείς να κλείσεις το μάτι σου. Όχι, αμάχη, και έτσι είναι. Ακίνητος από πάνω μέχρι κάτω. Όλα τα πάντα. Συγγνώμη, δεν μπορείς να κάνεις blink το μάτι. Α, έχει, να έχει κόσμο 3 η ώρα το μεσημέρι, το Σύνταγμα γεμάτο, θα κλείνεις το μάτι. Δεν γίνεται αυτό. Αλήθεια λες. Όχι, βέβαια. Είμαστε, ήταν, τότε ήταν έτσι. Τώρα είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Άλλο θέμα αυτό, βέβαια. Α, άλλο θέμα, ναι. Με το που δακρύζαμε. Όλες οι γυναίκες και τα κοριτσάκια κάτω τρελαινόντουσαν, φωνάζανε. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά. Τουρίστες, εμείς δεν μιλάμε για αυτό το κλάμα, Κωνσταντίνο, που γίνεται επειδή δεν μπορείς να κλείσεις το μάτι. Μιλάμε για το κλάμα που βγαίνει μόνο για αυτό το κλάμα. Ναι, ακριβώς. Δεν ξέρανε όμως από κάτω γιατί δακρύζουμε. Κατάλαβες. Γιατί να δακρύζατε, δεν ξέρω. Είδες την ώρα την τουρίστρια απέναντι και δάκρυζε. Όχι, ρε. Δεν ξέρανε το λόγο που δακρύζουμε εμείς. Ότι το κάνει το μάτι αυτόματα. Εμείς δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Εμείς μιλάμε για έναν άντρα ο οποίος φαίνεται ότι συγκινείται, ότι ξεσπάει, δεν φοβάται να δείξει αυτή την πλευρά του εαυτού. Έχουν φορτιστεί πάρα πολύ τα παιδιά. Πώς το συγκρατήσεις? Μπορούν, κάποιοι το συγκρατούν γιατί. Τι έγινε, έχουν φορτίσει, τα παιδιά έχουν φορτιστεί πάρα πολύ. Δηλαδή. Ναι. Έχουν φορτιστεί πάρα πολύ, δηλαδή έχουν πιεστεί. Έχουν πιεστεί, παιδιά, έχουν φτάσει πολύ. Μέχρι εκεί που έχουν φτάσει και τους βγαίνει όλο αυτό το άγχος. Και ήταν και για τον Ηλία αυτή η εβδομάδα στην ουσία. 2 φορές προτινόμενος back to back. Οπότε. Αν και εγώ πιστεύω ότι στο μυαλό δεν του. Δεν ξέρω, ήταν λίγο. Αν μπορούσα να μπω, σίγουρα δεν θα νόμιζε ότι θα είναι αυτός που θα αποχωρήσει. Πιστεύω ότι ήξερε ότι θα παραμείνει στο παιχνίδι. Δεν το ξέρει. Δεν έχει ξαναβεί ποτέ προτινόμενος ο Ηλίας. Και ένας Αγόρο απέναντί του και ένας Πάνος που έχουν βγάλει από το παιχνίδι πολύ δυνατούς παίκτες. Από μπορεί την πλευρά να ήταν του κόσμου. Και οπότε αυτός, θα μπορούσε. Δεν ξέρει ο Ηλίας. Δεν έχει ιδέα τι θέση έχει στο κοινό. Εντάξει. Οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό να είναι πιεσμένος. Ο Πάνος από την άλλη, βλέποντας και τον Ηλία, σίγουρα έπαιξε ρόλο αυτό που λες. Δηλαδή και αυτός αφέθηκε. Το συνεπήρε, αφέθηκε. Ο Νικόλας μπόρεσε να συγκρατηθεί. Είχε δακρύσει και ο Νικόλας ένα συμβουλίο, αν δεν κάνω λάθος. Παλιότερα. Mm-hmm. Νομίζω ναι. Γενικότερα οι άντρες έχουν φανεί πιο ευαίσθητοι ή πιο εκδηλωτικοί. Από τα κορίτσια λες.